Να μιλήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Κύριε Σεφερτζή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Υπήρξαν υψηλές προσδοκίες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ για ανάνυψη της παραταξιακής του δύναμης και επιστροφή του σε ρόλο κόμματος διεκδίκησης της εξουσίας. Θεωρείτε ότι με το αποτέλεσμα και όπως εξελίσσεται η κατάσταση, με το δίδυμο που θα αναμετρηθεί την Κυριακή, δικαιώνονται αυτές οι προσδοκίες? Εν μέρη. Διότι η αλήθεια είναι ότι ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδικασία του πρώτου γύρου είναι μεν ικανοποιητικός, αλλά δεν είναι ανατρεπτικός. Δηλαδή δεν είναι ο αριθμός συμμετοχής που θα έδινε την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ αλλάζει κατηγορία και πηγαίνει σε άλλη πίστα. Από εκεί και πέρα, το δίδυμο του δεύτερου γύρου, έτσι όπως πλέον επιβεβαιώνεται, ήταν κάτι το αναμενόμενο. Διότι πράγματι εκεί είχαν εκεί δημοσκοπήσεις εντοπίσει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων. Τι μένει? Μένει κυρίως τώρα να κερδιθεί το δεύτερο μεγάλο στοίχημα, που είναι η διατήρηση της συμμετοχής τουλάχιστον στο ύψος των ποσοστών που είχαν καταγραφεί και στην προηγούμενη αναμέτρηση του 2021. Δηλαδή οποιαδήποτε δραματική μείωση του αριθμού των εκλεκτόρων του δευτέρου γύρου, κατά τη γνώμη μου, θα στείλει ένα ιδιαίτερα προβληματικό μήνυμα για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε ότι ήταν 200.000, περίπου 200.000, το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2021 στο ΠΑΣΟΚ, που ναι, είχαν δηλαδή προσέλθει στις κάλπες. Ήταν περίπου το 70% της συμμετοχής του πρώτου γύρου στις προηγούμενες εκλογές. Κύριε Σεφερτζή, μεταξύ των δύο, ποιος θεωρείτε ότι έχει προβάδισμα και για ποιους λόγους? Προβάδισμα έχει προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι ασφαλώς οι 10 μονάδες που τον χωρίζουν από τον κύριο Δούκα ως πρίκα του πρώτου γύρου της αναμέτρησης είναι ένα δύσκολα αναστρέψιμο μέγεθος, χωρίς ωστόσο να πρέπει να αποκλειστεί η έκπληξη. Γιατί το να είσαι φαβορή είναι βεβαίως μια πλεονεκτική θέση, αλλά έχει και σοβαρά μειονεκτήματα. Κυρίως ακριβώς επειδή υπάρχει ο κίνδυνος της αντισυσπήρωσης των υπολείπων στο πρόσωπο αυτού που εμφανίζεται ως outsider. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα εξαιτίας του γεγονότος ότι η αναστολή, η ματέωση της προδοκίας της αλλαγής ηγεσίας μπορεί να οδηγήσει το εκλεκτορικό σώμα σε δεύτερη σκέψη. Διότι πράγματι θα είναι ένα πρόβλημα ύστερα από όλη αυτή την ιστορία να έχουμε μία ανανέωση του ηγετικού σχήματος, μία επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σεφερτζή, έχουμε δει τον κύριο Δούκα και σε προηγούμενη αναμέτρηση με τον κύριο Μπακογιάννη για την Δημαρχία της Αθήνας να βρίσκεται πάλι στη δεύτερη θέση. Με σημαντικό προβάδισμα ο κύριος Μπακογιάννης μπροστά στον πρώτο γύρο των εκλογών, αλλά στο δεύτερο γύρο να χάνει. Και από πολλούς αναλυτές, κρίσιμο ρόλο έπαιξε το debate σε εκείνη την αναμέτρηση. Υπάρχει περίπτωση το ίδιο να σκέφτηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα? Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία και είναι γνωστό στις τεχνικές επικοινωνίας ότι εκείνος ο οποίος κυρίως επωφελείται από ένα debate ιδιαίτερα δεύτερου γύρου είναι αυτός που δίνει τη μάχη από τη θέση του outsider, όχι από τη θέση του favori. Και πράγματι με αυτή την έννοια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι λογικό να ήταν πολύ επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο να πάμε σε ένα debate που ενδεχομένως μετέβαλε τα δεδομένα του ανταγωνισμού, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφηκαν στον πρώτο γύρο. Κύριε Σεφερτζή, οι δύο άλλοι διεκδικητές της Προεδρίας, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, αρνήθηκαν να δώσουν κατεύθυνση στους ψηφοφόρους και να πάρουν και θέση υπέρ του ενός ή του άλλου εκ των δύο τελικών μονομάχων. Θεωρείτε ότι θα έχουν ρόλο στην επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ και τι πολιτικό πλαίσιο διαμορφώνει η υψηλή επίδοση και των δύο? Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο ερώτημά σας, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι το κρισιμότερο. Βγαίνει από την αναμέτρηση του πρώτου γύρου ένα ΠΑΣΟΚ που παρουσιάζει τη μορφή ενός παζλ, διότι έχουμε διαφορά
προτιμήσεων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων προέδρων μεταξύ τους. Αλλιώς ψήφισε η Ήπειρος, αλλιώς η Πελοπόννησος. Αλλιώς ψήφισε η Κεντρική Μακεδονία, αλλιώς η Θεσσαλία. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η απόλυτος μεγάλης προτεραιότητας πρόκληση της επόμενης μέρας του ΠΑΣΟΚ. Διότι με αυτούς τους όρους δεν διαμορφώνεται πλειοψηφικό ρεύμα υψηλής δυναμικής. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα της ομογενοποίησης. Που είναι ένα πρόβλημα, συγγνώμη κύριε Σεφερτζή, που το είχαμε δει και στις ευρωεκλογές σε πραγματικές πανεθνικές πλέον κάλπες, τη μεγάλη στέρηση του ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο, στα αστικά κέντρα. Πράγμα το οποίο όμως είναι ένα πολύ σοβαρό στρατηγικού χαρακτήρα πρόβλημα. Διότι κακά τα ψέματα, χωρίς τα αστικά κέντρα αποκλείεται να σχηματιστεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα ικανό να ξαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά εξουσίας. Αυτό είναι σχεδόν θέσφατο στην πολιτική επιστήμη και βεβαίως στην ανταγωνιστικότητα των κομμάτων. Χωρίς τα αστικά κέντρα το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Άρα από την επομένη η όποια ηγεσία, και εκεί θα αξιολογηθεί, θα πρέπει να λύσει αυτό το γρίφο της πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης του ΠΑΣΟΚ στα αστικά διαμερίσματα της χώρας. Άρα, κύριε Σεφερτζή, η απάντηση για αυτό το πρόβλημα το οποίο σύμφωνα με πολλούς αναλυτές αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τη δυσκολία να αναπτύξει μια ισχυρή δυναμική, κρύβεται στην θέση που θα έχουν την επόμενη μέρα Διαμαντοπούλου Γερουλάνος. Θα παίξει και αυτό το ρόλο του, διότι κυρίως δύο μηνύματα δεν πρέπει να στείλει το ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, το μήνυμα της εξάντλησης της δυναμικότητας ως προς τις προοπτικές της ανάκαμψής του, και το δεύτερο μήνυμα της ανομοιογένειας που καταλύει την συνοχή του. Αυτά τα δύο μηνύματα θα πρέπει να αναστραφούν, διότι αν σταλούν και από τον δεύτερο γύρο και κυρίως από τον τρόπο που θα πολιτευτεί το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των εκλογών του δεύτερου γύρου, θα είναι πρόβλημα. Με αυτά τα δεδομένα που περιγράφετε, κύριε Σεφερτζή, και με δεδομένη και την παράλληλη διαλυτική εικόνα στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάτε ότι την επόμενη μέρα και των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ, αφού θα έχει αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος, υπάρχει έδαφος, υπάρχει προοπτική για ευρύτερες ανακατατάξεις στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς? Είναι αλήθεια ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιπλέξει ακόμα περισσότερο το θέμα των συνεργασιών. Αυτή είναι η μία όψη και έχει κατά κάποιο τρόπο απονομιμοποιήσει και τις θέσεις υπέρ της συνεργασίας των δύο κομμάτων. Από την άλλη μεριά όμως, έτσι όπως εμφανίζονται τα πράγματα και με τα δομικά πια προβλήματα που φαίνεται να εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ, η συνεργασία είναι ένας τρόπος για να ξεπεραστούν αυτού του είδους τα προβλήματα. Δηλαδή να διαμορφωθούν όροι να αλλάξουν οι όροι διαμόρφωσης πλειοψηφικών ρευμάτων. Θα μπορέσει από μόνο του το ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει τη δυναμική πλειοψηφικού ρεύματος από μόνο του, χωρίς να δημιουργεί μια δυναμική ενσωμάτωση των υπολείπων δυνάμεων της κεντροαριστεράς? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί. Αν δεν απαντηθεί, η πορεία στο άμεσο μέλλον δεν θα είναι τόσο ευχάριστη. Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε ξανά από εβδομάδα, ελπίζω.